Ευχάριστα είναι τα νέα που αφορούν στην έλευση του φυσικού αερίου στη Λαμία, καθώς η διαδικασία προχωρά και σύντομα το δίκτυο διανομής θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Ο Δήμαρχος Λαμιαίων, Θήμιος Καραΐσκος, δέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα, και συνεργάτες του. Σαν Δήμος, σαν Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα το έργο εγκατάστασης του φυσικού αερίου στην πόλη. Είναι ένα έργο το οποίο το αγκαλιάζουμε, γιατί μόνο ωφέλη, πολλαπλά ωφέλη μπορεί να φέρει στους δημότες μας. Μείωση του κόστους λειτουργίας των οικοκυριών και επιχειρήσεων, κάτι το οποίο σήμερα είναι το ζητούμενο από όλους μας. Με τη συζήτηση που κάναμε, λύσαμε τα επιμέρους ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί. Βέβαια, είχε προηγηθεί και μια συνεργασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να καταλήξουμε εδώ και βάλαμε τα βήματα και συμφωνήσαμε τα βήματα στα οποία θα κινηθούμε. Θα συστήσουμε μια επιτροπή στην οποία θα μετέχουν στελέχη της ΔΕΔΑ, στελέχη του Δήμου μας, τα οποία ήταν παρόντα στη συζήτηση και συμμετείχαν και γνωρίζουν πώς θα κινηθούμε, και της εργολήπτριας εταιρείας η οποία θα προχωρήσει τα έργα εγκατάστασης του φυσικού αερίου, προκειμένου να επιλύουμε επί τόπου όποιο πρόβλημα δημιουργείται βήμα-βήμα για να υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση στην πόλη. Να συναντηθούμε και να επί της ουσίας να κηρύξουμε την έναρξη του μεγάλου έργου ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου στην πόλη της Λαμίας. Η Λαμία θα αποτελέσει το κέντρο των δραστηριοτήτων μας για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται να ξεκινήσουμε την υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου έργου που θεωρούμε ότι θα αλλάξει και την οικονομία της πόλης της Λαμίας. Πολύ σημαντικές και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο αυτού του έργου θα πραγματοποιηθούν στην πόλη. Η εξοικονόμηση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι η βασικότερη παράμετρος, και ειδικά στις εποχές που ζούμε, αλλά τα ωφέλη είναι και πολλά ακόμα. Τα 100 χιλιόμετρα του δικτύου θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της πόλης, ωστόσο για να ολοκληρωθεί ένα τόσο μεγάλο έργο θα υπάρχει όχληση. Σκοπός είναι να μειώσουμε την όχληση αυτή και να προκαλέσουμε την μικρότερη δυνατή ενόχληση. Όμως, επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο να έχουμε την υπομονή και να έχουμε κατανόηση στην όχληση που δημιουργείται, γιατί τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν με το πέρας των εργασιών θα είναι πολύ περισσότερα και αξίζει τον κόπο αυτή η όχληση να την υποστούμε. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει όχληση στην πόλη. Όταν σκάβεις 100 χιλιόμετρα σε μια πόλη, ειδικά όπως είναι και η Λαμία, που είναι στενή η δρόμη κτλ., θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά ευελπιστούμε στην καλή διάθεση των πολιτών και στο να κατανοήσουν την σημαντικότητα του έργου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να λύνουμε επί τόπου ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Η αφετηρία, έτσι για να έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα της νέας εποχής του φυσικού αερίου στη Λαμία, θα ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας με το Δήμο, συνδέοντας πολύ άμεσα το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Θα είναι το πρώτο έργο που θα υλοποιήσουμε στην πόλη.